Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώνονται οι άδειες για ολικά πάρκα στο Ρωσάο της Αμοθράκης σε καθεστώς απόλυτης προστασίας. Στην Αλφα Τηλεόραση ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς για τα απάτητα βουνά. Φέρε στα μαχαίρια Κολγιώνης και Γκότσης για το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Στην ακύρωση των αδειών για ολικά πάρκα και ένα υδροελεκτρικό που έχουν εκδοθεί για τρία βουνά, τα Λευκά Όρη, το Σάο στη Σαμοθράκη και το Όρος Χατζή, προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς τα συγκεκριμένα όρη είναι τρία από τα έξι που εισέρχονται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Απάτητα Βουνά. Για τα απάτητα βουνά, ιδιαίτερη μνήμη έκανε εκεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέτουμε ουσιαστικά σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης. Έξι παρθένα βουνά, τα Λευκά Όρη, τον Νταΐγετο, το Σάος στην Σαμοθράκη, την Τύμφη και το Σμόλικα στην Πίνδο και το Όρος Χατζή στη Θεσσαλία. Και εκεί θα απαγορεύεται ουσιαστικά κάθε παρέμβαση η οποία θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα των βουνών αυτών. Θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη χλωρίδα και την πανίδα να αναπτυχθούν. Αλλά πιστεύω ότι θα προσανατολίσουμε και τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε νέους τρόπους γνωριμίας με το βουνό. Στις περιοχές αυτές δεν θα μπορεί πλέον να κατατμηθεί γη, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέοι δρόμοι, δεν θα μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Θα μπορούν να συντηρηθούν ιστορικά μονοπάτια, θα αναβαθμιστεί η σήμανσή τους, θα προσφέρονται ακόμα περισσότερο για εκδρομή, πεζοπορία, αθλητισμό και δράσεις οικοτουρισμού. Θα λέγω ότι πρόκειται για την άλλη όψη του αναπτυξιακού μας προγράμματος, που σε πείσμα των κινδυνολόγων δεν βλέπει το περιβάλλον σαν κάποιο απόμακρο σκηνικό, σαν μια ζωγραφική νεκρή φύση, αλλά ως βασικό συστατικό των εκφράσεων της καθημερινής μας ζωής. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι αυτή η πρωτοβουλία σε καμία περίπτωση δεν θέτει σε αμφισβήτηση τον παράλληλο πυλώνα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε επαρκή χώρο στην Ελλάδα για να τοποθετήσουμε τις ανεμογεννήτριες που χρειαζόμαστε, προκειμένου να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει στα πλαίσια και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το κλίμα. Ο ΣΑΟΣ. Το ψηλότερο βουνό του Αιγαίου, 1611 η κορυφή του. Εδώ έχουμε δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Ότι υπάρχει ένα ενδυμικό λουλουδάκι Μαργαρίτα, το οποίο ξέρετε, δεν απαντάτε πουθενά στον κόσμο, έχει τεράστια αξία. Οπότε αμέσως, εάν μπορέσουμε και προμοτάρουμε σωστά αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βουνών, θα φέρουμε επιστήμονες, μελετητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχει τα πολλά νερά, όλοι ξέρουμε τις βάθρες, έχουμε πάει, έχουμε κολυμπήσει. Και βεβαίως στις ακτές φωλιάζει η Φώκια Μονάχος Μονάχους. Και όπως βλέπουμε στο χάρτη, η προστασία ξεκινάει από τη θάλασσα, το επίπεδο της θάλασσας. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Αμυράς, μίλησε στην Αλφα Τηλεόραση για την πρωτοβουλία Απάτητα Βουνά, στην οποία πρωτοβουλία βεβαίως και συγκαταλέγεται και το όρος Σάος της Αμοθράκης. Ας δούμε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Υπουργός. Κύριε Αμυρά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπασχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ήταν, θα πω, ουσιαστικά μια δική σας πρωτοβουλία να ενταχθεί και το όρος Σάος της Αμοθράκης σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα μας, από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης, κύριε Υπουργέ, γιατί με τον χαρακτηρισμό Απάτητα Βουνά μπαίνει ουσιαστικά τέλος σε μια διαδικασία και σε μια συζήτηση που πραγματικά προκαλούσε πολύ προβληματισμό σε κατοίκους όπως είναι και η Σαμοθράκη. Ένα νησί που το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, την αγαπώ πολύ τη Σαμοθράκη, έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Στο ΣΑΟΣ έχω ανέβει 30 φορές. Έχω χαρεί τα νερά, τις βάθρες, τα υπέροχα φυτά, τα λουλούδια, τις πεζοπορικές διαδρομές. Είναι ένα πραγματικά εκπληκτικό, πανέμορφο βουνό. Είναι το ψηλότερο βεβαίως στο Αιγαίο, 1611 μέτρα η κορυφή του. Θέλω να ρυθμίσω κάτι, ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος βεβαίως και θέλουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτό είμαι ξεκάθαρος και κατηγορηματικός.
Η Ελλάδα χρειάζεται και θέλει την πράσινη, καθαρή και φτηνή ενέργεια. Ωστόσο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τις κατευθύνσεις που ο Πρωθυπουργός μας έχει δώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε αποδειχθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να προστατεύσουμε και τη βιοποικιλότητα. Και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι, διότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει αυτόν τον θεσμό υπό τον όρο «απάτητα βουνά». Δηλαδή, θέτουμε και έχουμε ήδη θέσει, έχω υπογράψει τις πολιτικές αποφάσεις, σε καθεστώς αυστηρότητας προστασίας, τα 6 βουνά που αναφέρατε. Μεταξύ αυτών, βεβαίως, και τον ΣΑΟΣ στη Σαμοθράκη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Ελλάδα πάντοτε πρωτοπορεί όταν πρόκειται να δώσει τον αγώνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το δόγμα μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και αυτό κάνουμε. Και βεβαίως με την κατεύθυνση του Υπουργού του Κώστα του Σκρέκα. Κύριε Υπουργέ, αυτό τώρα πρακτικά σημαίνει ότι οποιαδήποτε κίνηση γινόταν μέχρι στιγμής, ας πούμε για παράδειγμα στη Σαμοθράκη, από το 2017 είχε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με διαβουλεύσεις, με συναντήσεις, με επαφές και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από την ΙΝ, προκειμένου να σταματήσουν κάποιες διαδικασίες σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έτρεχαν και κάποιες σχετικές αδειοδοτήσεις για να μπουν πολύ μεγάλες ανεμογεννήτριες, δυσανάλογες σε σχέση με το μέγεθος του νησιού. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Σταματούν λοιπόν όλα αυτά επί της ουσίας, παγώνουν όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Μόνο μία μικρή εξαίρεση αποτελούν οι δασικοί δρόμοι. Όχι απλώς παγώνουν, ακυρώνονται οι άδειες και οι βεβαιώσεις παραγωγού που έχει δώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, όταν λέμε απάτητα βουνά και καθεστώς αυστηρότητας προστασίας, σημαίνει ότι απαγορεύουμε τη διάνοιξη οποιοδήποτε δρόμου, απαγορεύουμε την κατασκευή οποιασδήποτε επιφάνειας. Οποιασδήποτε τεχνητής επιφάνειας. Διατηρούμε τους δασικούς δρόμους, διότι πρέπει φυσικά η δασική υπηρεσία, αλλά και η πυροσβεστική, αν χρειαστεί, να έχει πρόσβαση σε διάφορα σημεία του νησιού. Και επιπλέον κάνουμε για κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο να απαγορεύουμε, είναι να δίνουμε και μια όθηση σε αυτά τα φυσικά περιβάλλοντα τα οποία προστατεύουμε. Τι κάνουμε? Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και ιδιαίτερα με πάρα, πάρα πολύ στενή, θα έλεγα, συνεργασία καθημερινά με τη Σοφία Τζαχαράκη, την Υπουργό. Θα προωθήσουμε αυτά τα βουνά στο εξωτερικό, στο διεθνές τουριστικό κοινό που ενδιαφέρεται να περπατήσει, να μελετήσει, να απολαύσει τέτοια παρθένα μέρη. Ανοίγονται τεράστιες, ξέρετε, προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές κοινότητες οικονομικά να ανθίσουν με ήπιο τρόπο, με το μέτρο, με τουρίστες, με ερευνητές, με επιστήμονες, με οικοτουριστές, με περιπατητές. Με ανθρώπους που αγαπούν τη φύση και δεν θέλουν να βλέπουν αυτοκίνητα και μηχανοκίνητα άλλα μέσα να διακόπτουν έτσι την ηρεμία του τοπίου. Ανάπτυξη και αναβάθμιση χωρίς να λιώνουμε το φυσικό περιβάλλον, κυρία Μοιρά. Αυτή είναι η στόχευση κατανοητή προς όλους μας. Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, για να πάμε λίγο στα διαδικαστικά που και αυτά έχουν τη σημασία τους. Οι υπουργικές αυτές αποφάσεις έχουν ήδη υπογραφεί ή θα υπογραφούν? Όχι, έχουν ήδη υπογραφεί και περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες να πάρουν και ΦΕΚ. Στο ΦΕΚ. Με κάποιο χρονικό ορίζοντα, με κάποια ισχύ, γιατί και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, οι υπουργικές αποφάσεις αυτές κατοχυρώνουν αυτή την προστασία που σας είπα για τα επόμενα 2 χρόνια, αλλά παράλληλα, μέχρι τότε, μέχρι τα 2 χρόνια, θα έχουν βγει οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και τα προεδρικά διατάγματα για τις περιοχές αυτές, της Natura κυρίως, όπου θα ενσωματώσουν τα προεδρικά διατάγματα αυτές τις υπουργικές αποφάσεις. Άρα, αυτό που αποφασίζουμε τώρα θα ισχύει στον Διηνεκές και για πάντα, μέσω των προεδρικών διατάγματων. Αντιλαμβάνεστε το ερώτημα, γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν, τα υπουργεία αλλάζουν χέρια και μπορεί να ξαναμπούμε σε μια τέτοια συζήτηση τα επόμενα χρόνια και να λέμε τελικά, εντάξει, χαρήκαμε, αλλά η χαρά έμεινε στη μέση. Κυρία Μπασκάκη, η χαρά θα είναι ολοκληρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος, διότι πλέον αυτά δεν ανατρέπονται. Αυτά έχουν μπει πλέον στις δράγες και όπως σας είπα θα κλειδώσουν στο Διηνεκές με τα προεδρικά διατάγματα που έρχονται. Μάλιστα, εγώ ήδη έχω στείλει τις υπουργικές αποφάσεις για να έχουν οι μελετητές που φτιάχνουν αυτές τις λεγόμενες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες πάνω στις οποίες θα βασιστούμε για να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως κάναμε άλλωστε με τον Όλυμπο. Με τον Όλυμπο υπέγραψα, βεβαίως συνυπέγραψα, αν θέλετε, το προεδρικό διάταγμα, θέτοντάς το σε καθεστώς προστασίας, την πρώτη του ζώνη, την δεύτερη κτλ. Άρα είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Έχει, δεν έχει αυτό το Υπουργείο, το συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτή τη θέση,
Τελείωσε το πράγμα πια, δεν έχει επιστροφεί. Και αυτό βεβαίως θέλω να το διαβεβαιώσω. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Υπουργέ. Είναι, νομίζω, αυτό ξεκάθαρο. Σε καθεστώς απόλυτης υψηλής προστασίας, λοιπόν, μπαίνει το όρος της Σαμοθράκης, όπως και τα υπόλοιπα βουνά που επισημάνατε. Δώσατε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ανακούφιση στους κατοίκους της Σαμοθράκης. Οφείλω να σας το μεταφέρω, γιατί εχθές φιλοξενήσαμε τη Δημοτική Αρχή και μας εξέφρασε δημοσίως την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος και ότι πάβει κάθε προβληματισμός και ανησυχία. Μόνο κάποιες μικρές λεπτομέρειες και κάποια μικρά ερωτήματα που φαντάζομαι θα διευθετηθούν και σε μια επαφή που θα έχετε με τη Δημοτική Αρχή το επόμενο διάστημα. Όπως για παράδειγμα, όπως μου ετέθη από τη Δημοτική Αρχή, κυρία Μοιρά, ότι εκεί σε κάποια σημεία γίνονται κάποια μικροέργα, μικροπαρεμβάσεις που αφορούν υδρεύσεις, δηλαδή έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, των δημοτών του νησιού. Φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρξουν κάποιες έτσι διευκρινήσεις. Βεβαίως θα υπάρξουν. Δεν θέλουμε να δυσκολεύσουμε τη ζωή κανένας πολίτη. Αυτό έλειπε. Ειδικά όταν μιλάμε για έργα υδρονομίας. Μικροδοτήσεις, αυτό άλλωστε, ακριβώς. Αυτό έλειπε. Κυρία Πασχάκη, ούτως ή άλλως, σύντομα θα επισκεφτώ τη Σαμοθράκη. Θα έρθω να επισκεφτώ τη Δημοτική Αρχή, να συζητήσουμε από κοντά το νέο αυτό περιβάλλον και τις νέες προοπτικές για την τουριστική αξιοποίηση και κυρίως την προστασία της βιοποικιλότητας του νησιού. Έχω πολλούς φίλους, χαιρετώ από το κανάλι σας τον Δημήτρη τον Αυγουστάτο για παράδειγμα, που είναι και δραστήριος εκεί στα κοινωνικά πράγματα. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε και το κάνουμε, το νησί. Η προστασία ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας, ειδικά από την νότια πλευρά του βουνού, έτσι. Δεν είναι ότι είναι μεσοβέλτικες λύσεις, από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι την κορυφή. Το όρος αυτό, το βουνό του Σάου, εκτός το ότι είναι πανέμορφο, έχει μια σπουδαία σημασία απέναντι στον αγώνα που κάνουμε απέναντι στην κλιματική κρίση. Υπάρχουν 1411 ενδυμικά και εγκλιματισμένα φυτά. Αυτός είναι ένας πλούτος, τον οποίο το χρειαζόμαστε στον αγώνα μας κατά της κλιματικής κρίσης. Και σύντομα, όπως σας είπα, θα επισκεφθώ μαζί με τη Σοφία Τζαχαράκη και συνεργάτες μας το νησί, είμαστε από κοντά να τα συζητήσουμε όλα με τη Δημοτική Αρχή και να ενημερώσουμε τους πολίτες. Μάλιστα. Μας δώσατε και μία είδηση για την διπλή επίσκεψη που θα κάνετε με την κυρία Ζαχαράκη, η οποία επίσης αγαπάει ιδιαίτερα την Θράκη, θα πω, και γενικότερα την περιφέρειά μας, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψινή μας τηλεοπτική συνάντηση και για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια στο δύσκολο ομολογουμένως έργο που έχετε, κύριε Υπουργέ. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ και να έχουμε κατά νου ότι η Ελλάδα πραγματικά πρωτοπορεί. Βγήκε η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη και εφαρμόζει αυτό το θεσμό. Αρκεί να σας πω κάτι, ότι οι Αμερικανοί άρχισαν να συζητάνε τα απάτητα βουνά τα δικά τους το 1997 και τα κατάφεραν το 2013. Η Ευρώπη τα συζητάει αυτό καμιά δεκαριά χρόνια και ακόμα δεν έχει τολμήσει. Η Ελλάδα μπροστά πρωτοπορεί και ήδη το διεθνές ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι μεγάλο. Και να υποσημειώσω, αν μου επιτρέπετε, γιατί οφείλω και θέλω να το πω, ότι βασιστήκαμε σε επιστημονική έρευνα, σε τεκμηρίωση, δηλαδή δεν καθίσαμε εμείς μόνοι μας να βγάλουμε αυτά τα στοιχεία. Προφανώς. Μας βοήθησαν οι επιστήμονες και οφείλω να αποδώσω τα εύσημα στην κυρία Κατή, την καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιαννίνων. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μοιρά. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Η Συντονιστική Επιτροπή της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο φυλάκιο της Ορεστιάδας. Η σημαντική απόφαση του ΚΙΣΕΑ το 2016 για μη δημιουργία δομών φιλοξενίας ανατολικά του Νέστου είναι σε ισχύ. Εάν όχι, πότε αντικαταστάθηκε και με τι? Το ερώτημα θέτει ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Δεδόγλου σε κείμενο τοποθέτησή του σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των δομών του φυλακίου, με το οποίο στρέφεται κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, κατηγορώντας τους ότι συνεχίζουν να εμπέζουν τους πολίτες του Εύρου, χωρίς καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, την οποία αγνοεί επιδεικτικά ο βασικός υπεύθυνος της συνεχούς υποβάθμισης του Εύρου, επικεφαλής των Αρίστων, Ιός Μητσοτάκης, συνεχίζει την κατασκευή υπερδομής στο φυλάκιο Ορεστιάδας σε έκταση 33 στρεμάτων και με κόστος 23 εκατομμύρια ευρώ. Σε μία ακόμη προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών, ονομάζουν τη νέα δομή επέκταση του Προκεκά, επέκταση του ΚΙΤ, εξυγχρονισμό των υποδομών και όποιο άλλο όρο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να ξεγελάσουν τους ευρύτες, αναφέρει συγκεκριμένα ο κύριος Δέδογλου. Υποστηρίζει επίσης ότι οι τρεις βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, αδυνατώντας να επιτελέσουν το ρόλο τους ως
εκπρόσωποι του λαού ή από επιλογή συμβάλλουν στην εξαπάτηση των πολιτών, αφού αντί να τους εκπροσωπούν και να αγωνίζονται για τα αιτήματά τους, μεταφέρουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης στην εκλογική τους περιφέρεια και προσπαθούν να τους πείσουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ο συντονιστής της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει ευθύνες και στους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, για τους οποίους σημειώνει ότι στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα στο κόμμα τους και την κοινωνία αντιδρούν με πολύ χλιαρό τρόπο, ενώ ειδικά για τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτριο σημειώνει ότι θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι δεν είναι εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιφέρεια, αλλά περιφερειάρχης. Απευθυνόμενος τέλος στους πολίτες του Εύρου που εκφράζουν την πραγματική αγωνία τους για το μέλλον του τόπου, τους καλεί να μην επιτρέψουν στον ακροδεξιό λύκο να δημιουργεί αναμπουμπούλα, γιατί αυτές οι συνθήκες είναι που τον ευνοούν και τον κάνουν να χαίρεται. Εμείς είμαστε αντίθετοι και παραμένουμε πιστοί σε αυτήν την θέση την οποία είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόταση του Κισαία τότε να μην γίνει καμία νέα δομή φιλοξενίας ανατολικότερα, του ανατολικά μάλλον, συγγνώμη, του Νέστο, δηλαδή στη Θράκη, για να το λέμε κάποιοι για να το αντιλαμβάνονται, ότι μιλούσαμε και μιλάμε για τη Θράκη. Η Θράκη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν χρειάζεται να τις αναλύουμε συνέχεια. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να γίνει κάποια δομή φιλοξενίας για ανθρώπους οι οποίοι θα μένουν πολύ διάστημα εδώ. Στην ανακοίνωση του Νίκου Γκότση, πρώην αντιδημάρχου Φερών, που έθετε το ερώτημα εάν το πυροσβεστικό όχημα για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και αν για το γεγονός φέρει ευθύνη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που δεν φρόντισε για τη στέγασή του, απαντά ο αντιδήμαρχος Φερών, ο κ. Δημήτρης Κολγιώνης, ο οποίος και σε ανάμεσα σε άλλα τον κατηγορεί για λαϊκισμό. Στην ανακοίνωση του Νίκου Γκότση, πρώην αντιδημάρχου Φερών, που έθετε το ερώτημα αν το πυροσβεστικό όχημα για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και αν για το γεγονός φέρει ευθύνη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που δεν φρόντισε για τη στέγασή του, απαντά ο Κολγιώνης Δημήτριος, αντιδήμαρχος ακροτουρισμού, πρωτογενού τομέα των Φερών, κατηγορώντας παράλληλα τον κύριο Γκότση για λαϊκισμό. Αναλυτικά ο κύριος Κολγιώνης γράφει: όλοι γνωρίζουμε τις άθλιες και τριτοκοσμικές συνθήκες παραμονής και διαβίωσης των πυροσβεστών και των εθελοντών στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Φερών. Οι σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές που στεγάζεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο δυσκόλευαν όλα τα χρόνια τη λειτουργία του, τις συνθήκες διαβίωσης των πυροσβεστών, δημιουργώντας ένα ανθυγινό περιβάλλον και δυσχεραίνοντας συγχρόνως την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Δυστυχώς, η κατάσταση που επικρατούσε αναφερόταν σε συνθήκες διαβίωσης σε εργασιακούς χώρους περασμένων δεκαετιών. Η Δημοτική Αρχή, θέλοντας να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, προχώρησε σε μελέτη που προβλέπει ριζική ανακαίνιση του χώρου παραμονής των πυροσβεστών και την κατασκευή κλειστού θερμενόμενου χώρου στάθμευση οχημάτων. Η εργολαβία είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες. Θα παραδοθεί ένας χώρος που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή ντροπιαστική κατάσταση που παραλάβαμε, καθώς θα εξασφαλίζει πλέον την επιχειρησιακή επάρκεια και την αξιοπρεπή διαβίωση των πυροσβεστών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Η συνεργασία μας τόσο με τη διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης όσο και την πυροσβεστική διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι άριστη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τη βελτίωση των υποδομών, ο στόχος για μόνιμο πυροσβεστικό κλιμάκιο είναι πιο κοντά, πράγμα που σημαίνει ότι θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό 7 ημέρες την εβδομάδα και όλο το 24ωρο. Ειλικρινά πιστεύει κανείς ότι με την υπάρχουσα κτηριακή κατάσταση του κλιμακίου μπορούσαμε με σοβαρότητα να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση του εθελοντικού κλιμακίου σε μόνιμο κλιμάκιο? Συνεχίζουμε μεθοδικά την προσπάθεια αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών, αφήνοντας πίσω το λαϊκισμό και τη στήρα αντιπαράθεση. Υπενθυμίζουμε ότι με ανακοίνωσή του ο Νίκος Γκότσης, ο πρώην αντιδήμαρχος Φερών, έθετε το ερώτημα εάν το πυροσβεστικό όχημα για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης. Είναι αλήθεια ότι το εικονιζόμενο όχημα που στάλθηκε από την Αθήνα μετά τις παρεμβάσεις μας για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης γιατί ο Δήμος ως όφιλε δεν προχώρησε στη στέγασή του και προκειμένου να αποφευθεί στα υδραυλικά του βλάβη από τον παγετό, η υπηρεσία προληπτικά το μετακίνησε? Είναι αλήθεια ότι επειδή ο προηγούμενος στεγασμένος χώρος του κλιμακίου διαμορφώθηκε για άλλες ανάγκες του κλιμακίου και ενώ έπρεπε να δημιουργηθεί καινούριο στεγασμένο και θερμενόμενο χώρο, αυτό δεν έγινε και τα άλλα δύο οχήματα του κλιμακίου βρίσκονται εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες? Είναι αλήθεια ότι αν έχουμε παγετό, αυτά τα δύο οχήματα δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε συμβάν πυρκαγιάς? Εάν είναι αλήθεια όλα αυτά, υπάρχουν ευθύνες? Ήρεμα ρωτάω. Δεν ξεκίνησαν οι εργασίες ούτως ώστε να κατασκευαστεί υπόστεγο για τη φιλοξενία του πυροσβεστικού οχήματος? Όχι. Ξεκίνησαν ανάποδα. Αυτό λέω. Χάλασαν τον καράζ, το κάναν γραφεία εν πάση περιπτώσει και έμειναν τα οχήματα απ' έξω. Αντί να φτιάξουν πρώτα τον καράζ, γιατί έρχονται χειμώνα, Νοέμβριο, μπαίνει στο χειμώνα.
Προς ώστε να διασφαλιστούν πρώτα τα οχήματα και μετά πείραξε αυτούς τους χώρους που θες, κάνει ό,τι θέλεις, μέσα είναι. Ξεκίνησα ανάποδα με αποτέλεσμα τώρα. Να μην έχουμε γκαράζ και να είναι εκτεθειμένα τα δυο τα οχήματα και το καλό μας όχημα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη για να προστατευτεί. Ορθώς έπραξε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και αν ήμουν εγώ στη θέση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και είχα τέτοιου είδους συμπεριφορές, το πιο πιθανό είναι ότι θα έκλειναν και το κλιμάκιο. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα. Στην λειτουργία ενός ακόμη και προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αυτή τη φορά στη Νέα Χιλή, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Οι εργασίες στον χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν. Ο χώρος βεβαίως είναι προσβάσιμος και για τα άτομα με αναπηρία. Σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που δημιουργεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στη Νέα Χιλή. Οι εργασίες ολοκληρώνονται. Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε επειδή, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή, ένα μόνο ΚΕΠ δεν είναι αρκετό για τα πληθυσμιακά δεδομένα της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, πολύ σύντομα, ένα δεύτερο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών αναμένεται να λειτουργήσει στη Νέα Χιλή προς διευκόλυνση των δημοτών που διαμένουν στη δυτική πλευρά του Δήμου. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όπου θα στεγαστεί το νέο ΚΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, όπου τις ημέρες αυτές κατασκευάζεται και η απαραίτητη ράμπα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να δει την πορεία των εργασιών. Ετοιμάζουμε να παραδώσουμε στους κατοίκους δύο καινούριους χώρους. Αριστερά, όπως βλέπετε, είναι η είσοδος για το κέντρο υγείας, το δημοτικό ιατρείο της Νέας Χιλής, και ακριβώς δεξιά θα είναι πλέον το ΚΕΠ της Νέας Χιλής. Η αναγκαιότητα του Δημοτικού Ιατρείου είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να αναφερθώ κάτι περισσότερο. Σπουδαία όμως αναγκαιότητα είναι για το ΚΕΠ της Νέας Χιλής, διότι πλέον θα αποκεντρώσουμε τον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης και όλοι όσοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ήθελαν να εξυπηρετηθούν από το κέντρο αυτό, πλέον θα έχουν το δικό τους εδώ στη Χιλή, και αναφέρομαι από τους κατοίκους της Μάκρης και των Πέριξ των κοινοτήτων της Μάκρης, από τους κατοίκους Πέριξ του νοσοκομείου, από τους ίδιους τους επισκέπτες, ασθενείς, προσωπικό, ιατρούς του νοσοκομείου, καθώς βεβαίως και τους κατοίκους της Νέας Χιλής. Ένας πολύ μεγάλος πληθυσμιακός όγκος πλέον δεν θα χρειαστεί να κατεβαίνει στο κέντρο, να παρκάρει και να κινηθεί εντός του ιστού προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτοπροσώπως και όχι από τις ψηφιακές πλέον υπηρεσίες που διατίθεται. Θα μπορεί όμως να κάνει μια στάση εδώ στη Νέα Χιλή και να εξυπηρετήσει, όπως πολύ σωστά λέει και ο πρόεδρος της κοινότητας, και οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, φοιτητές και εργαζόμενοι, μπορούν να εξυπηρετηθούν. Να επισημάνουμε επίσης ότι και οι δύο αυτοί χώροι, και η ανάπλαση της πλατείας των Πλατανιών, αλλά και το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών της Νέας Χιλής, έχουν προσβασιμότητα, πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία. Βλέπετε ήδη την υποκατασκευή διαδρομή που συνδέει το δρόμο με το μπαλκόνι, με τον αύριο χώρο του κέντρου υγείας, και προφανώς όλα τα επίπεδα εδώ της πλατείας που επίσης συνδέονται με ράμπες αναπήρων, όπως έχουμε υποσχεθεί και πρέπει πραγματικά να υπάρχει. Λόγω μια απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου και των Επιτροπών. Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης των παρατάξεων, το Καμάνι και Πατσουρίδη, δεν πήγαν στη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να μην συμπληρωθεί ο αριθμός των 14 συμβούλων που απαιτούνταν για να υπάρξει απαρτία. Στο μεταξύ, παρόντες στη συνεδρίαση και μέλη του Συνδυασμού του Δημάρχου τονίζουν ότι αν δεν πραγματοποιηθεί άμεσα η συνεδρίαση, ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συνεδρίαση λοιπόν θα γίνει αύριο την Κυριακή. Έχουμε 11 παρουσίες. Η ειδική συνεδρίαση επαναλαμβάνεται για την επόμενη εβδομάδα λόγω μια απαρτίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Τώρα στο Δήμο της Αμοθράκης, ο Δήμαρχος της Αμοθράκης, ο κύριος Νίκος Γαλατούμος, βρέθηκε καλεσμένος στο Σαμοθράκη Web Radio και ανάμεσα σε άλλα μίλησε για την διεκδίκηση της ακτοπλοϊκής σύνθεσης Καβάλα Σαμοθράκης Λαύριο Λίμνο. Να πάμε με μια συγκροτημένη πρόταση για το τι δρομολόγια θέλουμε και πώς θα πετύχουμε τη σύνδεση της Αμοθράκης με άλλα λιμάνια και συγκεκριμένα με Λαύριο και Καβάλα. Αυτό υποστήριξε μεταξέλων ο Δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος, κάνοντας την δική του τοποθέτηση σε σχετικό ερώτημα που δέχτηκε στην εκπομπή Γιάξε Γιάξε στο Σαμοθράκη Web Radio, μετά και τις δηλώσεις που έκανε προσφάτως στο ίδιο ραδιόφωνο και ο Δήμαρχος της Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης, εκφράζοντας τη θέση του για μια τέτοια προοπτική. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως είπε ο Δήμαρχος,
είναι συντεταγμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοθράκης να εκφραστεί και με βάση ένα συνολικό σχέδιο να διεκδικήσει την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία Καβάλα Λαύριο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα επέκτασης και ενσωμάτωσης και άλλων δρομολογίων του νησιού με όφελος στην αναβάθμισή του και την οικονομική του ανάπτυξη. Αλλά αυτό, όπως είπε, πρέπει να γίνει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα προς το Υπουργείο. Υπέρ της σύνδεσης λοιπόν με την Καβάλα, αλλά αυτό είναι κάτι που επιθυμώ, όπως επεσήμανε ο κ. Γαλατούμος, να συναποφασιστεί ώστε το εγχείρημα να έχει και αποτέλεσμα. Παράλληλα, θα υπάρξουν επαφές με τον Δήμαρχο Καβάλας, θα ζητήσουμε να πάρουν μέρος σε αυτή την υπόθεση περιφέρεια και βουλευτές και να γίνει μια ειδική συνεδρίαση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την κατάρτιση τελικής πρότασης και διεκδίκησης. Όπως επίσης, το λιγότερο θα μπορούσαμε να έχουμε δύο δρομολόγια για Καβάλα την εβδομάδα, τουλάχιστον δύο. Ένα δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο και επιστροφή ασύντων και Δευτέρα Τρίτη, ακόμα ένα. Από εκεί και πέρα, σαφώς ήδη το έχω προδελεάσει, θα μου επιτραπεί η φράση, στον κύριο Γενικό. Ήταν τις προάλλες, άμα θυμάστε, εδώ στην απελευθέρωση. Τον περίμενα και τους περιμένω να έρθουν με τον κύριο Πλαγιωτάκη. Είχαν πει τώρα, δεν ξέρω, λόγω COVID λίγο με έχουν βάλει στο περίμενε για να δούμε αν μπορέσουμε με αυτά τα μέτρα για να έρθουν να εγκαινιάζουν το πλωτό, το ασθενοφόρο, και παράλληλα να κάναμε και ένα, ας το πούμε, meeting μεταξύ των φορέων, άμα μπορούσαμε να το οργανώσουμε ανάλογα τον χρόνο που θα είχαν, που θα φεύγανε από το νησί, και για να βάζαμε λίγο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή ακριβώς την πρόταση όσο αφορά η Λαύριο και Καβάλα. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε πρώτα, να δούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν Δημοτική Αρχή, όπως έγινε και τότε, ποιες θα είναι οι προτάσεις μας. Να έχουμε δηλαδή, νομίζω, γνωμοδοτήσει πρώτα σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι, ξέρεις τι, πέρασε σαν πρόταση τρία δρομολόγια για Καβάλα και δύο για, παράδειγμα βάζω έτσι, και δυο για Λίμνο ή κάποια άλλη πρόταση. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Θα γίνει τώρα στο προσεχές διάστημα. Φαντάζομαι ότι το θέμα της συγκοινωνίας είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την αναβάθμιση, μιας και το πλοίο δίνει τη δυνατότητα για πολλά πράγματα. Την αναβάθμιση λοιπόν εδώ του νησιού μας και του τουριστικού μας προϊόντος. Δεν μπορούμε να το δούμε με ελαφρά την καρδία. Είναι κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία για το νησί. Είναι κάτι το οποίο φέρνει έσοδα στο νησί και η συγκοινωνία είναι το α και το ω. Είμαι υπέρ της πρότασης να υπάρχει σύνδεση με την Καβάλα, ειλικρινά πιστέψτε με, για πολλούς λόγους. Από εκεί και πέρα όμως σας το είπα ότι δεν αποφασίζω μόνος μου και δεν θέλω να το αποφασίσω κάτι μόνος μου, το οποίο ασχέτως του αποτελέσματος, εγώ ξέρω ότι θα είναι θετικό, αλλά ασχέτως του αποτελέσματος να είναι κάτι το οποίο μπορεί στην πορεία να αποβεί, ας το πω σε εισαγωγικά, μοιραίο. Δηλαδή μπορεί να αποτύχει το δρομολόγιο και να πούνε, ξέρετε, αποφάσισε ο Δήμαρχος και με αυτή την πρόταση το νησί το πήγε πίσω. Δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να υπάρξουν συλλογικές προτάσεις, να ακουστούν όλες οι γνώμες. Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο πρώην Δήμαρχος της Σαμοθράκης, ο κύριος Αθανάσιος Βίτσας, ο οποίος επίσης βρέθηκε καλεσμένος στο Σαμοθράκη Web Radio και μίλησε για τις κινήσεις που είχε κάνει όταν ήταν ο ίδιος Δήμαρχος για την ακτοπλοϊκή αυτή σύνδεση της Καβάλας και του Λαυρίου και της Λίμνου, αλλά και τι πρέπει να γίνει από εδώ και έπειτα. Πιο έτοιμα πήγαμε τελευταία φορά Απρίλιο του 19 στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Γιατί τον Απρίλιο του 19, κομβικό σημείο, δεν πας όποτε να είναι. Είναι πριν την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών του έτους. Ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο. Αν πηγαίναμε 2 μήνες αργότερα, θα ήμασταν εκτός. Αν πηγαίναμε νωρίτερα, θα ξεχνιόμασταν ίσως. Απρίλιο του 19 ήταν το timing. Πήγαμε με τον Παναγιώτη, είχαμε πάει, τον παπά τότε. Ήταν και 2 βουλευτές μαζί μας. Λοιπόν, πήγαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και καταθέσαμε τα αιτήματά μας γραπτά. Γραπτός, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ισχυροποίηση και με επιχειρηματολογία. Ήμασταν 6 μήνες πριν, 6 μήνες πριν την λήξη της σύμβασης, της δεκαετούς σύμβασης, και ζητούσαμε 2 για Καβάλα, 2 για Λίμνο και τις 7 μέρες επιδότησης για Λαύριο, τουλάχιστον για 9 μήνες το χρόνο, συν γραμμή για Λαύριο, την οποία την προσθέσαμε. Όμως, μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 19, το αίτημα στο οποίο βασίστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν αυτό. Αυτό υπήρχε σαν αίτημα. Αυτό ήταν το γραπτό αίτημα. Αυτό ήταν το προετοιμασμένο, το όριμο αίτημα, το οποίο είχαν περάσει από τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Είχε περάσει.
Λοιπόν, γιατί για όσους ξέρουν, δεν πας στην τρίτη φάση κάτι που δεν είναι στην προηγούμενη. Σίγουρα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό, ναι, τώρα, ναι. Αυτά που λένε πήγα τελευταία στιγμή και έκανα αυτά, αυτά αφήστε τα. Τώρα είναι μόνο για τυπώσεις. Αυτός υπήρξε, ήταν έτοιμά μας. Δύο για Λίμνο και δύο για Καβάλα. Και το μεγάλο επιχείρημα, το μεγάλο επιχείρημα που τότε τον Απρίλιο του 19 ήταν στο νου μας πιο πολύ και δεν τολμούσαμε να το πούμε δημόσια. Γιατί τολμούσαμε, γιατί δεν ξέραμε αν το πετύχουμε. Ήταν το εξής, ότι θέλαμε να δώσουμε στα κίνητρα και σε μια άλλη εταιρεία να είναι παρούσα στην περιοχή. Σας το λέω, είναι η δεύτερη φορά που το λέω δημόσια. Λοιπόν, αυτές ήταν οι συζητήσεις. Επί αυτού του οδικού χάρτη προέφθηκε το Υπουργείο. Δεν θέλαμε τρεις για Λίμνο, θέλαμε δύο για Λίμνο. Δύο σε δύο μέρες, με δύο μέρες κενό ή τρεις μέρες κενό τη βδομάδα αρκούν για το καλοκαίρι. Αρκούν και άμα έχει και ναι, ανταπόκριση, ναι. Άμα δεν λοιπόν, είναι και Καβάλα, ανταπόκριση. Λοιπόν, και η Καβάλα ναι. Ήταν παλιά συζήτηση. Και για να πάμε και λίγο ιστορικά πιο παλιά, η αλήθεια είναι ότι αυτός που πίστευε πάντα σε αυτή τη γραμμή ήταν ο Παναγιώτης Παπάς και το λέω. Γιατί. Ξέρω, το γνωρίζω. Ναι, είναι ο Παναγιώτης Παπάς. Την απόφαση να κατατάξει στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Κύριλλο VI, τον Θράκα έλαβε κατόπιν εισηγήσεως της Κανονικής Επιτροπής η Αγία Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως στη συνεδρίαση που έγινε υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη του κ. Βαρθολομαίου. Εξαιρετική εξέλιξη αποτελεί σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου τον κύριο Δαμασκηνό η αγιοκατάταξη στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία του Κυρίλλου του 6ου Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος απαγχωνίστηκε το 1821. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κύριος Δαμασκηνός τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για τον τόπο η συγκατάθεση του Παναγιωτάτου Βαρθολομαίου, ο οποίος είναι διάδοχος και του Αγίου Γρηγορίου του 5ου και του Αγίου Κυρίλλου του 6ου. Ήδη, όπως ανέφερε ο Μητροπολίτης Δημοτήχου, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανέγερση ναού προς τιμή του Αγίου με την αγορά ενός οικοπαίδου με δαπάνηση τοπικής εκκλησίας στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, εφόσον δεν υπήρξε ενδιαφέρον παραχώρησης χώρου, όπου εδώ και χρόνια έχει δημιουργηθεί ομώνυμη ενορία. Ήδη έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες και αναμένεται η παραχώρηση άδειας ανέγερσης από την Αοδομία. Αν και οι εποχές είναι δύσκολες για τέτοια εγχειρήματα, όπως τόνισε ο κ. Δαμασκηνός, ευελπιστούμε στη χάρη του Θεού και του Αγίου. Να σημειωθεί ότι η ανέγερση ενός ναού στο όνομα του Αγίου Κυρίλλου του 6ου αποτελεί αίτημα και επιθυμία των παλαιών Αδριανουπολιτών και Καραγατσιανών της περιοχής. Ύστερα από πρόταση της αυτουθιωτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου, ανέγραψε στις αγιογραφικές δέλτους της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας το όνομα του Αγίου Κυρίλλου του 6ου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος ως γνωστόν απεικονίστη στις 18 Απριλίου του 1821, 8 λίγες μέρες μετά τον απαγχωνισμό, τον μαρτυρικό απαγχωνισμό του Αγίου Γρηγορίου του 5ου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Είναι μια πολύ εξαιρετική εξέλιξη στο όλο θέμα, διότι όπως ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια, από το 1993 με πρόταση του προκατόχου μου Μητροπολίτου Νικηφόρου, έχει ήδη αναγνωριστεί και έχει αναγραφεί στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας της Ελλάδος το όνομα του Αγίου Κυρίλλου. Για λόγους ευνοήτως δεν είχε προχωρήσει τότε ενώπιον του Πατριαρχείου. Επανήλθαμε προετών και φέτος με πολύ χαρά στον απόϊχο της συμπλήρωσης των 200 ετών από το μαρτυρικό απεγχωνισμό του Αγίου έχουμε την ευχάριστη είδηση ότι και η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ανέγραψε το όνομα του Αγίου στις αγιολογικές της δέλτους. Περιποιεί ιδιαίτερα ευλογία για τον τόπο μας το γεγονός αυτό. Στα νέα του καθήκοντα αναφέρθηκε μέσα από συνέντευξη τύπου την οποία και παραχώρησε ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, ο κ. Κώστας Κουρτίδης. Δεσμεύομαι όμως ότι θα είμαι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος, θα σας ενημερώνω για εξειδικευμένα ζητήματα. Ήδη το έχω κάνει για όλα όσα ζητήματα ξέρω, για όσα όμως όλα όσα δεν γνωρίζω, θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Εμείς θέλουμε να τηρήσουμε κάποιες βασικές αρχές. Η πρώτη μας βασική αρχή είναι ο σεβασμός στον πολίτη και την καθημερινότητά του. Τι θα πει αυτό, σημαίνει ότι ο πολίτης αποτελεί το ύψιστο ιδανικό για μας, θέλουμε να τον υπηρετούμε, θέλουμε να τον βοηθούμε, θέλουμε να υπάρχει αμεσότητα, θέλουμε να τελειώνει αμέσως η δουλειά. Στα πλαίσια βέβαια του δυνατού. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Η δεύτερη μας βασική αρχή με την οποία θα λειτουργήσω το διευθυντήριο μου είναι ισονομία και κοινωνική συμμαχία, δηλαδή θέλω
όλοι να είμαστε ενωμένοι, όλοι να ενωθούμε. Έχω πάρει και την αντιπολίτευση της περιφέρειας για την Ξάνθη, από τους περιφερειακούς συμβούλους που έχω βγει στην Ξάνθη. Έχω πάρει και τους δημάρχους και ανεξάρτητα από τις κομματικές αντιπαλότητες που υπάρχουν, θέλω να είμαστε μαζί με σκοπό να πετύχουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ξάνθης. Η τρίτος μου στόχος είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία υποδομών. Δηλαδή, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, να έχω εγώ την Ξάνθη, αν πήρα την περιφέρεια σε ένα επίπεδο, να τη δώσω σε ένα καλύτερο επίπεδο στον επόμενο που θα ακολουθήσει. Πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και αξίζει να προσπαθήσουμε. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, με επιστολή του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος του λιανομπορίου και ζητά μέτρα στήριξης. Τη θέσπιση μια σειρά μέτρων που θα κρατήσουν την αγορά όρθια στα τελευταία μέτρα ενός πολύ δύσκολου αγώνα, ζητά με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργείο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Στο έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: ζητάμε το αυτονόητο, με όλο το σεβασμό που αρμόζει σε άλλες επαγγελματικές ομάδες που επίσης επλήγησαν και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, να τεθεί το λιανεμπόριο σε προτεραιότητα για την απαραίτητη και στοχευμένη στήριξή του από την πολιτεία, χωρίς την οποία θα κινδυνεύσει σοβαρά λειτουργία των καταστημάτων και με την επιλογή των λουκέτων να είναι αναπόφευκτη. Έως το τέλος Ιουνίου του 2022, ζητούμε την επιδότηση των ενοικίων, την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τη μετατροπή των επιστρεπταίων προκαταβολών σε ενίσχυση, την επέκταση του προγράμματος συνεργασία, τη θέσπιση επιδόματος ασθενείας για τους επαγγελματίες νοσούντες από COVID μέσω του ΕΦΚΑ ή του ΟΕΔ. Τέλος, δεδομένου ότι πάρα πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν τύχει ελάχιστων μέτρων στήριξης από την πολιτεία μέχρι σήμερα, την απόλυτη ανάγκη να ληφθεί ιδιαίτερη μνήμα για τις επιχειρήσεις αυτές και να στηριχτούν με έναν πρόσφορο τρόπο, καθώς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αγωνίζονται σχεδόν αβοήθητες σε πολύ αντίξωες συνθήκες για την ίδια την επιβίωσή τους. Εξού και εμείς, ο Εμπορικός Σύλλαγος ξανά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου προς την πολιτεία και με μια νέα επιστολή προσπαθήσαμε πάλι να ταράξουμε τα νερά, να τους υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα, ότι δεν επανήλθε η αγορά στην κανονικότητα, στην πολυπόθητη κανονικότητα και πρέπει να στηρίξουν αυτές τις επιχειρήσεις που πασχίζουν τώρα 2 χρόνια και στα τελευταία μέτρα που υποτίθεται ότι μέχρι την Άνοιξη, ίσως μέχρι τον Ιούνιο, θα μπορέσουμε να βρούμε έτσι το βηματισμό μας, να στηρίξουν, να μην κλείσουν τα μάτια σε αυτές τις επιχειρήσεις. Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλούν να πάρει μέτρα για το θέμα που αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις βόηου κρέατος. Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον καλούν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις βόηου κρέατος 2023-2027 και θέλουν να λάβει μέτρα. Στην επιστολή τους τονίζουν πως παρά τη συνεχής μας παρεμβάσεις, η ανταπόκριση σας μέχρι σήμερα είναι απογοητευτικά μηδενική και συμπληρώνει πως οργανώσατε διαβουλεύσεις σε πολλές περιοχές της χώρας που στην ουσία ήταν ανακοινώσεις ηλυμένων αποφάσεων, τις οποίες λάβατε ερήμην μας για εμάς χωρίς εμάς, υποτιμώντας τη βούληση, το ρόλο αλλά και την νοημοσύνη των κτηνοτρόφων και των αγροτών της πατρίδας μας. Επίσης, υποστηρίζουμε μεταξύ άλλων πως οι προτάσεις του Υπουργείου είναι εκτός τόπου και χρόνου, αντιαναπτυξιακές και άδικες για τους αγελοδοτρόφους κρεοπαραγωγής και έχουν συνταχθεί καθυπαγόρευση των γνωστών μεγαλοπαχυντών του χώρου, οι οποίοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος στη δική σας διοίκηση με στόχο την υφαρπαγή του κονδυλίου της συνδεδεμένης ενίσχυσης των βοηδών. Να σημειωθεί πως κατατέθηκε αναφορά του βουλευτή Ροδόπης του κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανό, με αφορμή την επιστολή των κτηνοτροφικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία καταγγέλλεται η πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα των συνδεδεμένων ενισχύσεων των βοηδών. Οι σύλλογοι καλούν τον Υπουργό να υιοθετήσει τα εξής: ενισχύστε τις γέννες των αγελάδων με 200 ευρώ ανα ζώο. Ενισχύστε με 200 ευρώ ανα ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται μέχρι 12 μηνών. Ενισχύστε με 250 ευρώ ανα ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μήνες. Ενισχύστε με 250 ευρώ ανα ζώο τις μοσχίδες αναπαραγωγής των αγελοδοτρόφων που έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευσή τους. Αποκλείστε τα εισαγόμενα μοσχάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες από κάθε ενίσχυση. Ενισχύστε τους παχυντές με 32 ευρώ ανα ζώο για τα μοσχάρια που έχουν γεννηθεί μόνο στην Ελλάδα και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μήνες και διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή, ώστε να υπάρχει σημαντικό κίνητρο για να αγοράζουν τα ελληνικά μοσχάρια και να μην εισάγουν από το εξωτερικό. Αυτό το οποίο έχει
ανακοινωθεί από όλους και με τη νέα ΚΑΠ το 23 μέχρι το 27 mm-hmm. είναι ότι στην ουσία οι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν και την αναδιανεμητική ενίσχυση η οποία θα τις βοηθήσει να σταθούν επίσης όλες με τις πιο μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Για να μπορέσουν να σταθούν όρθιες. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Ναι, έχουμε ένα παράδοξο το οποίο ποιο είναι. Ότι ενώ και ιδιαίτερα η δικιά μας περιφέρεια και η Κεντρική Μακεδονία είχαμε τεράστιο πρόβλημα με τη μείωση των ενισχύσεων λόγω των βοσκοτόπων, mm-hmm. βλέπουμε ένα οριζόντιο μέτρο για όλη τη χώρα που είναι συνδεδεμένες ενισχύσεις, οι οποίες είναι το μοναδικό, η μοναδική ενίσχυση στην ουσία, η οποία δεν έχει σχέση με τα στρέμματα. Έχει σχέση με το ζωικό κεφάλαιο. Ναι. Και έχει σχέση συνήθως με την παραγωγή. Οι υβοτρόφοι των αγελάδων κρεοπαραγωγής, αλλά και της γαλακτοπαραγωγής, αυτοί που δεν παίρναν την ειδική συνδεδεμένη, η οποία είναι μια ενίσχυση που την έπαιρνε. Χωρίς να πάρεις όμως καμιά άλλη επιδότηση, να το καταλάβετε, mm-hmm. οι οποίοι είναι λίγοι όμως αυτοί, οι περισσότεροι παίρνανε και για τις γέννες και εκείνοι. Και ήταν της τάξης των 150 ευρώ. Κάποια στιγμή είχε γίνει και 180, κάποια στιγμή έγινε και 140. Και τώρα? Αυτή τη στιγμή, βλέπουμε για το 23 με το 27, για τη νέα προγραμματική, στην ουσία να χωρίζεται στα τρία κομμάτια αυτή η ενίσχυση, της τάξης των 37 εκατομμυρίων περίπου είναι. Mm-hmm. Και βλέπουμε το κονδύλι το οποίο ήταν στις γέννες των βοηδών ξαφνικά να μετακυλείται προς παχυντές. Τραπεζική χρηματοδότηση 300 εκατομμύριων ευρώ εξασφάλισε από την Εθνική Τράπεζα το επενδυτικό σχήμα ΔΕΠΑ ΔΕΣΦΑ Κοπελούζος Λιβανός που θελοποιεί την πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Τραπεζική χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από την Εθνική Τράπεζα το επενδυτικό σχήμα ΔΕΠΑ ΔΕΣΦΑ Κοπελούζος Πίτερ Λιβανός που θελοποιεί την πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Ασφαλείς πληροφορίες του Eurotoday.gr αναφέρουν ότι οι επενδυτές έδωσαν σε συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα και οι εκταμιεύσεις του δανείου θα ξεκινήσουν από το πρώτο τρέχον τρίμηνο του έτους. Η διοίκηση της τράπεζας μέσω της Διεύθυνσης Corporate και Investment, Γενικός Διευθυντής ο κ. Καραμούζης, έχει ρίξει ιδιαίτερο βάρος στη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, κυρίως σε εναλλακτικές μορφές αυτής, και το εν λόγω δανειακό deal αποτελεί το πρώτο από μια σειρά συμβάσεων που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, είτε αυτόνομα είτε μέσω των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης όσον αφορά στις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνολική έκθεση της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα φτάνει σχεδόν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στους στόχους της είναι οι συγκεκριμένες χορηγήσεις την τριετία 2021-2023 να ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το φάσμα των επενδυτικών έργων που έχει χρηματοδοτήσει η Εθνική, επεκτείνεται από τις παραδοσιακές πηγές ανανεώσιμων όπως η ολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, έως και πλέον καινοτόμες πηγές όπως υβριδικές και εύσουρου. Ο εκπρόσωπος του State Department εξηγεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν πολύ θετικά και υποστηρίζουν όλα όσα θα γίνουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επικεντρώνοντας στο εύσουρου. Υποστηρίζουμε έργα σαν αυτά της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μέσω της διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα και την προτινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, διαμηνεί εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον. Αυτά τα σχέδια υπογραμμίζει θα είναι προπομπός της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή και στην Ευρώπη, τη στιγμή που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι περισσότερο από ποτέ θέμα εθνικής ασφάλειας των κρατών, επισημαίνει. Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει την των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να ενισχύσουν τις σχέσεις τους στην περιοχή και να προωθήσουν τις τεχνολογίες πράσινης ενέργειας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εκπρόσωπος του State Department εξήγησε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν μια σειρά από έργα που μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Υποστηρίζουμε ορισμένα υπάρχοντα έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποιούν τις προμήθειες φυσικού αερίου, όπως η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επανεροποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, που θα ολοκληρώσουν πολύ νωρίτερα και με πολύ χαμηλότερο κόστος από τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Για τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει μέσα στο 2022 το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, μιλά στην κάμερα της Αλφα Τηλεόρασης ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου, ο κύριος Στέλιος Ζαντανίδης. Κύριε Ζαντανίδη, μπήκαμε στο 2022 με πολύ μεγάλες προσδοκίες για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτές έχετε αναφερθεί κατά καιρούς και την προηγούμενη χρονιά που αποχαιρετήσαμε πριν από λίγες ημέρες. Τι να περιμένουμε λοιπόν το 2022, έχουν υπάρξει κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τα καύσιμα και με τη δεξαμενή και με όλο αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Τι να περιμένουμε λοιπόν το 2022? Αλήθεια είναι αυτό. Περιμένουμε πράγματα το 2022 τα οποία καλλιεργήθηκαν από το 2021 και λέω σε πρώτη φάση το θέμα της διαχείρισης του αεροπορικού καυσίμου που
Το 22 ήταν η χρονιά στο οποίο πήραμε όλες τις αδειοδοτήσεις και προετοιμάσαμε το έδαφος σε επίπεδο μελετών και σχεδίων και εφαρμογής για την υλοποίηση της φορολογικής αποθήκης των καυσίμων, η οποία ήδη κατασκευάζεται τώρα που μιλάμε και εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα Μαρτίου. Είναι γνωστό αυτό στην αεροπορική κοινότητα, άρα οι ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρείες, οι ενδιαφερόμενοι εμπορικοί πάροχοι υπηρεσιών στον αεροπορικό χώρο και τα στρατιωτικά μέσα που επιχειρούν στην περιοχή μας, και δεν αναφέρομαι στα ελληνικά, αναφέρομαι στα αμερικάνικα, γνωρίζουν ότι το αερολιμένας θα έχει σύντομα καύσιμο Jet Α1. Οπότε αυτό είναι το κύριο πράγμα που περιμένουμε από το 2022. Λοιπόν, υπάρχει και άλλος προγραμματισμός, θέλετε να πείτε πια? Είναι σαφές ότι υπάρχει προγραμματισμός πολύ ευρύτερος πια. Υπάρχει προγραμματισμός για αλλαγή ωραρίων με βάση αυτό εδώ πέρα. Υπάρχει προγραμματισμός για υποδοχή συγκεκριμένων πτήσεων charter, όχι σε μεγάλη κλίμακα όπως θα περίμενε κανείς σε τόσο short notice, αλλά από το 2023 θα μπορούμε να πούμε ότι η επίδραση του αεροπορικού καυσίμου που θα έρθει το 2022 θα δείξει και τι μπορούμε να κάνουμε σε πτήσεις εξωτερικού. Να πω επίσης ότι το αεροπορικό καύσιμο θα διευκολύνει πάρα πολύ τις πτήσεις των αμερικανικών ελικοπτέρων και τον ενεφοδιασμό τους στο αεροδρόμιο μας. Θα διευκολύνει τις πτήσεις μικρών ιδιωτικών αεροσκαφών και των σχολών πιλότων. Οπότε είναι η κορονίδα των προσπαθειών. Το 2022 θα είναι να αξιοποιηθεί αυτό το νέο πλεονέκτημα του αερολιμένα και φυσικά να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που είχαμε και το 2021 αλλά και το 2020 με τη διαχείριση των στρατιωτικών πτήσεων των αμερικανικών ελικοπτέρων και των δικών μας ασκήσεων, που νομίζω ότι μας έδωσε μοναδικά στοιχεία εμπειρίας τα οποία να αξιοποιηθούν αυτό που λέμε συνδυασμένες μεταφορές στην περιοχή μας, δηλαδή λιμάνι, σιδηρόδρομος, αεροδρόμιο και Εγνατία Οδός, θα δείξει την πραγματική του δυνατότητα. Συνεπώς, να πει κανείς, κύριε Αερολιμενάρχε, ότι η παρουσία των Αμερικάνων ενδεχομένως να βοήθησε ή να παρακίνησε κάποιους που όλα αυτά τα χρόνια χτυπάγατε τις πόρτες για να σας ακούσουν για αυτό το αίτημα να υλοποιηθεί λίγο γρηγορότερα από ό,τι καταλαβαίνω. Η άποψή μου δηλαδή. Ότι αυτό ήταν καταλήτης. Έτσι, κατά ψέματα, ήταν καταλήτης η παρουσία τόσο μεγάλης δύναμης αμερικανικών ελικοπτέρων, και θα ήθελα να το πω αυτό για το 2021. Ο Αερολιμένας στις δύο μεγάλες ασκήσεις των Αμερικανών με τις ελληνικές δυνάμεις διαχειρίστηκε πάνω από 1.500 κινήσεις ελικοπτέρων. Το τονίζω, είναι πάνω από 1.500 κινήσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων, και αν προσθέσουμε και τις ασκήσεις των ελληνικών στρατευμάτων και τις κινήσεις των ελληνικών στρατιωτικών εναέριων μέσων, το νούμερο γίνεται δυσθεώρατο και έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κινήσεων, ειδικών κινήσεων, γιατί αυτές δεν ακολουθούν τους τυπικούς κανόνες και τις τυπικές διαδικασίες των άλλων αεροσκαφών. Άρα και εκεί ο Αερολιμένας έχει αποκτήσει μια τεχνογνωσία την οποία δύσκολα αποκτάς αν δεν τα έχεις ζήσει αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο την απέτυχε τεχνογνωσία, αλλά ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και των συμμάχων μας αλλά και του στρατού. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται, και από ό,τι καταλαβαίνω μέσα στο 2022 θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και υπερήφανοι, κύριε Αερολιμενάρχε, που τα καταφέραμε με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μόλις τώρα και εσείς αναφέρατε. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα το οποίο επίσης πονά το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης είναι ο πύργος. Έχουμε ως προς αυτό το θέμα κάποια τελευταία εξέλιξη? Με το θέμα του πύργου ελέγχου είναι στο τελευταίο στάδιο της μελέτης. Υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις στη μελέτη που είχε κάνει η δικιά μου υπηρεσία. Έχουν ξεπεραστεί αυτά τα εμπόδια. Είναι στο τελευταίο στάδιο η μελέτη. Αυτό που έχουμε ως δέσμευση από την δικιά μου υπηρεσία, γιατί για αυτή μπορώ να μιλήσω, είναι ότι όλες οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2022. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι εκεί γύρω στα μέσα του 2022 θα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία προκήρυξης για την κατασκευή του νέου πύργου ελέγχου, που όπως έχω ξαναπεί, το πρόβλημα δεν είναι χρονοβόρο κατασκευή. Χρονοβόρο ήταν όλη η διαδικασία ως τώρα και η αδράνεια σε κάποιες χρονικές περιόδους των κεντρικών υπηρεσιών από την Αθήνα. Τώρα δεν υπάρχει πια αδράνεια. Έχουμε συνεννόηση άριστη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιτέλους θα πω εγώ. Είναι κατανοητό το θέμα του πύργου ελέγχου και πόσο μπορεί να βοηθήσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πτήσεων και την ασφάλεια των πτήσεων. Οπότε, εάν δεν γίνει κάτι δραστικά κακό, πιστεύω ότι το 2022 θα έχουμε ακόμα ένα καλό νέο για τον Αερολιμένα. Να πω ενδιάμεσα, πριν από αυτό, ότι θα έχουμε το καλό νέο της κατασκευής, της ανακατασκευής της μόνωσης του κτιρίου του αεροσταθμού, για να σταματήσουμε να έχουμε είσοδο υδάτων από διάφορα σημεία και να είμαστε με τους κουβάδες στο πάτωμα. Τώρα πείτε μου λίγο, γιατί τους προηγούμενους μήνες είχατε ξεκινήσει και μια διαδικασία με τη Σαμοθράκη, με το ελικοδρόμιο.
σε αυτήν την υπόθεση που βρισκόμαστε. Όντως, με εντολή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και κατόπιν ορθής απέτησης του Δημάρχου Σαμοθράκης, του κ. Γραντούμου, εμείς επισκεφθήκαμε επί τόπου ένα κλιμάκιο, εγώ ήμουν επικεφαλής ενός κλιμακίου της υπηρεσίας μου, για να καταγράψουμε την παρούσα κατάσταση και να προτείνουμε το τεχνικό. Ενθαρρυντική και... ήταν η κατάσταση, έτσι, από την καταγραφή που είχε προκύψει τότε. Περιμέναμε χειρότερα πράγματα, βρήκαμε με καλύτερα πράγματα. Όντως, το δάπεδο είναι πάρα πολύ καλό, το υλικοδρομείο για παράδειγμα. Εμείς, τέλος πάντων, κάναμε το report προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι θέμα πια του Υπουργείου Υποδομών να προχωρήσει το υλικοδρόμιο. Επιχειρησιακά δεν υπάρχει κανένα θέμα με την εξατρομή, θα το διαχειριζόμαστε εμείς άλλωστε. Τεχνικά το έργο δεν είναι δύσκολο, αρκεί φυσικά να μελετηθεί εκ νέου η παρέμβαση που πρέπει να γίνει για να είναι επιχειρησιακά ασφαλές, και δεν φτάνει μόνο αυτό, και για να μπορούν να προσεγγίζουν και μετά τη δύση του ηλίου ελικόπτερα, που το θέλουμε και αυτό. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο η υπηρεσία μου το έχει προχωρήσει γρήγορα. Αυτό το κομμάτι όμως ολοκληρώθηκε στην παρούσα φάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ολοκληρώθηκε, κατέθεθηκε, πήγε η Επιτροπή, κατέθεσε το πόρισμά της στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αυτό πιάνει στο Υπουργείο. Ξέρει ο Δήμαρχος, γνωρίζει ο Δήμαρχος πώς θα το χειριστεί από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Τώρα, έχετε αρκετά χρόνια που βρίσκεστε σε αυτή τη θέση, στο τιμόνι του αεροδρομίου, κύριε Ζαντανίδη. Πώς σκέφτεστε τα επόμενα χρόνια στον Αερολιμένα, τι θα θέλατε επιτέλους να συμβεί και δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής? Θα είναι θέμα πτήσεων, δρομολογιών περισσότερων, δεν ξέρω, η δυναμικότητα εννοώ των επιβατών να αλλάξει ο αριθμός και να αυξηθεί πολύ περισσότερο? Τι θα επιθυμούσατε για αυτή τη θέση που την αγαπάτε, που έχετε μοχθήσει, που αγωνίζεστε καθημερινά και ενδεχομένως και παραπάνω από τα όρια και τις δυνατότητές σας? Η ευχή είναι προφανής, είναι περισσότεροι επιβάτες, γιατί από πτήσεις είμαστε καλά, έχουμε τις πτήσεις των μικρών αεροπλάνων και των αμερικανικών ελικοπτέρων, είμαστε σε πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό επίπεδο από αριθμό πτήσεων. Ναι, θέλουμε για την περιοχή μας, που είναι χαρισματική και έχει πολλές δυνατότητες που υποχρησιμοποιούνται σήμερα, θέλουμε να αποτελέσει πραγματικά ορολιμένα σε αυτό που θέλει η περιοχή μας, την προστιθέμενη αξία της περιοχής, δηλαδή να έρθουν πτήσεις charter και εξωτερικού και εσωτερικού στον Αερολιμένα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι υποδομές της περιοχής μας, οι τουριστικές, η εστίαση, και να δει πραγματικά η περιοχή μας αυτό που της αξίζει, δηλαδή την μεγάλη προστιθέμενη αξία από τις τουριστικές υπηρεσίες. Έχουμε δυνατότητα ως Αερολιμένας να φιλοξενήσουμε αεροπλάνα από οπουδήποτε στον κόσμο. Το έχουμε αποδείξει αυτό στο παρελθόν, έτσι, και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το κλασικό παράδειγμα, αυτό θα έλεγα τώρα, είναι το Boeing 747-400 των Αμερικανικών Δυνάμεων, που προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα στην περιοχή μας, και τα Airbus 330 των Αμερικανικών και των Βρετανικών Δυνάμεων, που προσγειώνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Οπότε η περιοχή, αν ο Αερολιμένας έχει στα όρια του δυναμικότητα, θα βγει πολύ κερδισμένη. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλούς επιβάτες, οι οποίοι ο αεροπορικός χώρος στατιστικά έχει δείξει, κυρία Μπασκάκη, ότι όταν φτάνει σε αεροδρόμιο επιβάτης μιας περιοχής για τουριστικούς σκοπούς, μένει σε αυτή την περιοχή. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Θράκη μας, γιατί ο Αερολιμένας δεν εξυπηρετεί μόνο την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο, η Θράκη μας θα ωφεληθεί τα μάλα από αυτή την κίνηση και από αυτό το πρωτοφανές, θα έλεγα εγώ, αν γίνει, αν πιάσει τόπο η ευχή μας, τουριστικό ρεύμα, γιατί κακά τα ψέματα, όπως είπατε, είμαι πολλά χρόνια εδώ, δεν υπήρξε χρονιά τουριστική, η κλασική τουριστική, με πάνω από ένα-δύο τσάρτερ τη βδομάδα στον Αερολιμένα. Ενώ, ξαναλέω, και ο Αερολιμένας αλλά και η περιοχή έχει δυνατότητα για πολύ παραπάνω. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.